Εδώ είναι το μηχανάκι, Daytona RS 125 μηχανάκι. Oh. Καλάνια μου, βιντεάκι σήμερα με Daytona, πώς το λέμε, Daytona RS 125. Είναι injection, είναι ενός φίλου μου. Το μηχανάκι, θα όπως θα δείτε, είναι μαμά. Μου το φέρνει ο Νικόλας και το κάνουμε κάνα σέρβις και τέτοια. Απλά τον άφησε. Και από ό,τι διαπίστωσα, είναι από συμπίεση. Τώρα θα το λύσουμε ή ελαττήριο, που δεν σήκωσε να θυμιάσεις βέβαια. Θα πετούσε πίσω αν ήταν ελαττήριο. Ή βαλβίδα, κάτι τέτοιο είναι. Δεν έχει καθόλου συμπίεση. Λέτε, το δείτε λίγο πώς κατεβαίνει με το χέρι, πολύ απλά. Πάμε να το δούμε. Εδώ είναι το μηχανάκι, Daytona RS 125, injection. Κοιτάξτε, 125 μηχανάκι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Απλά του έσβησε, μου είπε, οπότε τώρα θα δούμε, ρεύμα στέλνει κανονικά, το κοίταξα. Θα λύσουμε κυλιδροπίστωνο, θα σας αφήσω λίγο να βγάλω ποδιές και αυτά και θα βγάλουμε κυλιδροπίστωνο και κεφαλή να δούμε τι φταίει. Πάω να βγάλω πλαστικά και τα λέμε με το μοτέρ. Λοιπόν, έβαλα και το συμπιεσόμετρο για να δούμε τι κάνει, για να ξέρουμε αν έχει συμπίεση ή δεν έχει. Είναι αναμένο. Υπό του μηδέν. Τίποτα. Ίσα. Οπότε, χωρίς συμπίση πώς να πάρει. Βγάζω εξάτμιση, να πετάξουμε κεφαλή έξω. Να βγάλω σώμα, μπέκ, ιστορίες, λάμδα. Για να φτάσουμε στο σημείο του προβλήματος, θα δούμε τι γίνεται. Αλάνια μου, το έλυσα. Εδώ έχουμε την κεφαλή. Τώρα μην κοιτάτε την εισαγωγή, δεν την έβγαλα. Θα τη βγάλω αύριο, γιατί μερικές εταιρείες βάζουν αυτή τη βίδα. Από τη μία έχει κανονική βίδα, την άλλη έχει αυτήν. Για ασφάλεια, για να μην το λύνει κάποιος άλλος, φαίνεται, πέρα αυτής. Δεν ξέρω, θέλει χτυπητά τώρα, δεν τη βγάλω τώρα, τη βγάλουμε αύριο. Λοιπόν, εδώ είναι ο χώρος καύσης, θα το δούμε τώρα με υγρό. Στο έμβολο, το περίεργο που είδα είναι ότι του λαδιού έχει κολλήσει το ελαττήριο. Τώρα το παιδί δεν μου είπε τίποτα περίεργο. Τα άλλα τελατήρια φαίνονται ζωντανά, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω. Έχει, βλέπετε που τα κουνάω, έχουν αντίσταση και φαίνεται εντάξει. Όπως και ο κύλινδρος. Με το μάτι φαίνεται καθαρός. Θα τον πάω σε μηχανουργία να το μετρήσει και ίσως αλλάξουμε μόνο ένα έμβολο και είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο και με υγρό εδώ τι παίζει, για να δούμε τις βαλβίδες. Για να δούμε. Μπα, η εισαγωγή φαίνεται καλή. Για να δούμε την εξαγωγή. Τελείωσε ανοιχτή ιδέα. Οπότε θα δούμε αύριο και το έμβολο, το κινητροπίστων όπως είναι. Ίσως καθαρίσουμε, τρίψουμε βαλβίδες. Αλλάξουμε και ένα εμβολάκι, είμαστε εντάξει. Γιατί και η φλάτζα κάψος καλή φαίνεται. Εδώ που είναι. Είναι η μεταλλική, τώρα έχει κολλήσει. Αλλά με μια πρώτη ματιά που λέμε, δεν φαίνεται να έχει κάπου σκάσιμο, να έχει κάνει από κάπου. Λοιπόν, πάω στο μηχανουργείο αύριο και συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε τα πράγματα στο μηχανουργείο, την κεφαλή με τις βαλβίδες, τις γλιτώσαμε τις ίδιες, τις καθάρισε.
και τις έτριψε το μηχανουργείο, τις πήρε ένα πάσο. Τώρα να καθαρίσει λίγο η εικόνα για να δούμε πού το βάλει πάνω. Τις πήρε ένα πάσο εδώ στην έδρα και μετά τις έτριψε, το θολώνει. Εάν το δείτε, φαίνεται όμως η γραμμή ότι είναι τριμμένες και έχουν πατήσει εκείνο το σημείο. Θα αλλάξω και τσιμουχάκι εγώ και είναι κομπλέ η κεφαλή. Τον κύλινδρο δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε ρεκτιφιέ, γιατί είχε κάνει ο Βαλ. Έγινε ρεκτιφιέ με εμβολάκι καινούριο, ασπίρα. Πήραμε. Το οποίο το πήρα από το φίλο μου τον Κοντοβά και το έκανε και το έκανε ο Γιάννης τέτοιο. Το κατέβασε λίγο. Γιατί το συγκεκριμένο έμβολο δεν είναι flat. Κάνει γούβα προς τα μέσα. Το κατεβάσαμε να το κάνουμε ίδιο. Καινούριες φλατζούλες και το ράολο που είχε λιώσει. Καθαρίζω λίγο τη φλάτζα που έχει μείνει, να βάλω και τσιμουχάκια και πάμε να το δέσουμε. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. The pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Λοιπόν, Αλάνια έριξε και το εμβολάκι πάνω με τα λατήρια, είναι έτοιμο. Έβαλε και τον αισθητήρα στον κύλινδρο και τον καθάρισε και τη φλάτζα την παλιά. Εδώ έχουμε τις φλατζούλες καινούργιες. Το ράουλο το παλιό είναι εδώ. Κοιτάξτε διαφορά με το καινούριο, για να καταλάβετε πώς έχει φαγωθεί. Να το αλλάξουμε και αυτό. Και η κεφαλή που σας την έριξε και βήμα-βήμα, έβαλα και υγρό, το 4 είναι κομπλέ. Ρύθμισα και βαλβίδες. Δεν χάνουν, έγινε καινούργια κεφαλή. Πάμε να βάλουμε τη φλατζούλα τη βάσεως. Και να ρίξουμε και το κυλίνδρο πάνω, το κυλίνδράκι. Ωραία. Λαδάκι στο έμβολο. Και να βάλουμε και στον κύλινδρο. Ωραία. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A
No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Λοιπόν, Αλάνια, όπως είδατε, βάλαμε κυλιδροπίστωνο, φλατζούλες καινούργιες, χρονίστηκε το μηχανάκι, μπήκε πάνω και το και εισαγωγή με τον μπέκ, θα μπει και πεταλούδα και είμαστε έτοιμοι. Εγώ γύρισα βέβαια, πάτησα και μία τις βαλβίδες να δω, είμαστε εντάξει, δεν βρίσκει τίποτα, θα το κάνουμε και μία μπροστά σας. Τώρα δεν έχει μπουζί, γι' αυτό γυρνάει τόσο εύκολα. Θα ρίξουμε και μπουζάκι, να ρίξω και την πεταλούδα και θα το σκάσουμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αλάνια, μπήκαν όλα. Πεταλούδες, μπέκ, τα πάντα όλα πάνω. Όλες οι φύσεις. Έβαλα πρόχειρα την εξάτμιση, δεν ξέρω τώρα πώς θα ακουστεί, για να έχω συνδεμένο και το λάμδα και να το τσακμακίσουμε να δούμε. Να πρεσάρει τρόμπα λίγο κάψιμο. Μια χαρά. Ακούγεται βέβαια που χάνει, αλλά δεν την έχω κάνει σφιγμένη, την έχω αφήσει έτσι μέσα. Απλά για να μπει ο λάμδα. Δουλεύει μια χαρά. Λοιπόν, βάζω και τα παραλυκόμενα για να κλείσουμε το βίντεο. Έτοιμο λοιπόν, Αλάνια, μπήκε και ο παπάς. Όλες οι τύρες, έσφιξα και την εξάτμιση, να μην ακούγεται. Να σταματήσει η τρόμπα. Δουλεύει μια χαρά. Έτοιμο. Θα μπουν και τα πλαστικά και είναι κομπλέ. Εδώ να πω ότι το κάρτερ μετράνε 57, 57,5 ήταν και ο κύλινδρος εξωτερικά μετρούσε 56. Για όποια παιδιά έχουν το ίδιο μοντέλο και θέλουν να το φτιάξουν κάτι παραπάνω. Πάντως να ξέρετε ότι αν γίνει μετά θα χρειαστεί πρόγραμμα. Αλλά επειδή ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει, γιατί κάτι προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ένα άλλο, δεν υπάρχει εγκέφαλος, οπότε μετά πάτε σε καρμπυρατέρ, να το ξέρετε. Αλάνια μου, αυτό ήταν και το βίντεο με το injection το Daytona. Ελπίζω να σας άρεσε, να ήταν ενημερωτικό και όπως λέω πάντα, τα λέμε στο επόμενο. Α, τα σχόλιά σας από κάτω, ό,τι θέλετε ερωτήσεις και subscribe, μην τα αφήνουμε έτσι. Οκ, τα λέμε.